Πολύ καλησπέρα σας και αυτή την άθλια βερσιόν την είχα πετύχει σε ένα σταθμό λεωφορείων για Θεσσαλονίκη και την πήρα πιστεύω ότι θα το διαβάσω στο λεωφορείο, αλλά τελικά ξεράθηκα και γενικά δεν μ' αρέσει, αλλά το διάβασα από μια άλλη έκδοση που είχα βρει σε ένα παλαιοπωλείο και είναι πανέμορφη. Και είναι ο τρόπος που πρωτοδημοσιεύτηκε κιόλας. Λοιπόν, έχουμε το πρώτο τευχάκι. Το δεύτερο τευχάκι. Τρίτο τευχάκι. Τέταρτο. Εντάξει, βαρέθηκα. Πέμπτο. Έκτο τευχάκι. Λοιπόν, εντάξει ρε παιδιά, ο τίτλος και από το τίτλο και μόνο και από τη ταινία και από το οτιδήποτε το έχετε ακουστά, οπότε ρε φίλε με τον King άραξε λίγο ρε παιδί μου, σταμάτα να είσαι τόσο θρυλικός να πούμε και τόσο legendary. Όταν μόνο από το όνομα του βιβλίου κάποιος έχει απαιτήσεις ή το ξέρει ή του έρχονται εικόνες, αυτό έχει να πει πάρα πολλά. Εγώ το συγκεκριμένο βιβλίο δεν ήθελα να το διαβάσω, δεν μου άρεσε η ταινία, δεν με έλκυε η θεματική, αν και η αγαπημένη μου σειρά, όπως έχω πει πολλές φορές, είναι το Prison Break. Και θα μου πει κάποιος γιατί δεν έχεις διαβάσει τη Rita Hayworth. Κάποια στιγμή θα τη διαβάσω και αυτήν. Δεν ήθελα να το διαβάσω, το απέφευγα, αλλά βρίσκοντας αυτή την εκδοσούλα και μην έχοντας κάποιον άλλον King εκείνο το διάστημα στα χέρια μου, λέω, ξέρεις τι ρε φίλε, κάτσε διαβάσε το τώρα, πόσο κακό να είναι. Εντάξει, δεν με τρελάνε. Ούτε και το βιβλιαράκι. Αυτό είναι καθαρά προσωπική έτσι, εντύπωση. Ίσως σε κάποιους από εσάς να σας άγγιξε, να το θεωρείτε wow ή οτιδήποτε. Εμένα δεν. Η υπόθεση πολύ συνοπτικά. Ένας γερασμένος μπάτσος αναπολύει έναν από τους θανατοπινίτες που του είχε κάνει τη μεγαλύτερη εντύπωση στη ζωή του, τον Τζο Κόφι, όπου έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί έχει πει ο King ότι τα αρχικά ήθελε να φέρουν στο μυαλό τα αρχικά του JC, του Jesus Christ, και όντως η μορφή του Κόφι τραβάει πολλές παράλληλες με τον Jesus, και ουσιαστικά αυτός ο άνθρωπος κατηγορείται για ένα φόνο που δεν έκανε και παράλληλα διελευκάνουμε ποιος έκανε το φόνο και βλέπουμε κάποια θαυμαστά πραγματάκια του, κάποια θαυμαστά έτσι, πράξεις του Κόφι που έχουν ένα ενδιαφέρον και κλασικός King, τον μικρό κόσμο, τη ζωή μέσα στη φυλακή, άλλους ας πούμε ενίκους πήγα να πω, άλλους φυλακισμένους, τους αστιφύλακες, τον διευθυντή, τους επισκέπτες όταν πάμε στην ηλεκτρική καρέκλα, όλο το story με την ηλεκτρική καρέκλα, τους χειριστές της ηλεκτρικής καρέκλας, την ανυπομονησία για τη μέρα που έρχεται για την καταδίκη του καθενός, την αναμονή για το τηλέφωνο, όλα αυτά. Είναι διαφορετικό από τον κλασικό, ας πούμε, King, αν και αυτό θεωρείται από μόνο του κλασικός King, και για τη χρονική περίοδο, και για τη θεματική, και για τους ρυθμούς του. Αλλά εμένα προσωπικά, παιδιά, δεν με ξετρέλανε και θα είναι από τα βιβλιαράκια που θα έλεγα skip. Αλλά πείτε μου και εσείς τη γνώμη σας, θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε έτσι, από κάτω διαφορετικές απόψεις, θα λέμε, όποτε. Καλή ζωή.